Την ώρα που η στάση του διοικητή του Παγνή εξακολουθεί να προκαλεί ψυχροπολεμική ατμόσφαιρα, ο Υπουργός Υγείας υπέγραψε σήμερα το πρωί την προσωρινή παράταση στη θητεία του, πυροδοτώντας νέο γύρο με θυελλώδεις αντιδράσεις. Επιβεβαιώνει ότι τέτοιους διοικητές θέλει. Έχουμε ανοιχτεί πολλά πράγματα ως εργαζόμενοι. Αυτό που δεν μπορούμε να ανοιχτούμε είναι ότι δεν αναγνωρίζει το ρόλο και η προσφορά μας. Μεταεντέλεστε με την προσπάθεια εκφοβισμού και τρομοκράτησης. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η λειτουργία αυτού του νοσοκομείου. Οι αναισθησιολόγοι έχουν ήδη προειδοποιήσει με ομαδικές παραιτήσεις που θα παραλύσουν τη λειτουργία του νοσοκομείου. Πλήρη ευθύνη για το τι θα συμβεί ή τι συμβαίνει στο νοσοκομείο την έχει το Υπουργείο Υγείας και η 7η Υγειονομική Περιφέρεια. Γι' αυτό δεν έπαιρναν θέση σε μια σειρά γεγονότα που το σωματείο μας το έχει καταγγείλει εδώ και πολλούς μήνες. Αυτή η εξυπηρέτηση πολιτικής που θέλει τα νοσοκομεία διαλυμένα, ιδιωτικοποιημένα και υποβαθμισμένα, χρειάζεται τις διοικήσεις. Είναι λογικό αυτό. Θα προσπαθούν να τρομοκρατούν, να επιβάλλουν, όχι να κουβεντιάζουν, ούτε να συνεργάζονται. Η θητεία της διοίκησης του Παγνή παρατάθηκε προσωρινά, όπως και για όλες τις διοικήσεις των νοσοκομείων της χώρας, όπως προκύπτει από το ΦΕΚ που εκδόθηκε σήμερα το πρωί, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας διεμήνυσε ότι θα εξετάσει με προσοχή τις καταγγελίες και τις οργισμένες διαμαρτυρίες των υγειονομικών φορέων που έχουν φτάσει στα χέρια του. Υπάρχει μια προσωρινή ανανέωση. Και υπάρχει ένα σκεπτικό στο Υπουργείο όσον αφορά την επανεξέταση των γεγονότων που έχουν συμβεί στο νοσοκομείο μας και στην υγειονομική περιφέρεια. Πράγματα έχουν οδηγηθεί στα άκρα. Νομίζω ότι από την πλευρά του διοικητή δεν δόθηκε ούτε μία εξήγηση πέρα από ένα το οποίο είπε ότι εγώ τον έστειλα για νοσοκομιακή περίθαλψη, δηλαδή έστειλε τον ιατρό εργασίας που δεν μπορούσε να φύγει για νοσοκομιακή περίθαλψη στους αναισθησιολόγους, δηλαδή ρίχνουμε την ευθύνη στον ιατρό εργασίας. Δεν ακούστηκε ένα συγγνώμη, δεν ακούστηκε ένα έκανα σφάλμα. Οι υψηλοί δείκτες της προσφοράς του Παγνή στη δημόσια υγεία οφείλονται στη φιλότιμη προσπάθεια και την εξοντοτική εργασία που προσφέρουν οι εργαζόμενοι, απαντούν οι συνδικαλιστές του χώρου της υγείας στη διοίκηση του Παγνή, που μιλά για άκρος επιτυχημένη θητεία. Γιατί όλοι οι εργαζόμενοι έδωσαν παραπάνω από αυτό που μπορούν σε καθημερινή βάση, πραγματικά, γιατί θέλουμε να παρέχουμε υπηρεσίες υγείας. Άρα τα προηγούμενα χειροκροτήματα πραγματικά από την κοινωνία αφορούν όλους τους εργαζόμενους. Χωρίς τους εργαζόμενους σύστημα υγείας δεν υπάρχει. Είναι επιτυχία να συγχωνεύονται κλινικές, είναι επιτυχία να μετακινείται προσωπικό. Φαίνεται ότι θεωρείται επιτυχία να ασκείται η μέγιστη δυνατή πίεση στους εργαζόμενους, το να γίνονται ελάστιχο. Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, εμφανίζονται οι εργαζόμενοι στο Παγνή, που προγραμματίζουν από τη Δευτέρα επαναλαμβανόμενες τάσεις εργασίας και συλλαλητήρια. Είναι ζητήματα που θα πρέπει να τα δούμε με σοβαρότητα. Νομίζω πρέπει να υπάρξει ηρεμία. Τα νοσοκομεία είναι χώρος. Νομίζουμε δυστυχώς ότι θα συνεχιστεί αυτή η κορύφωση με πολύ άσχημες επιπτώσεις για την υγεία και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και για το λαό, τον κριτικό λαό. Γιατί ακριβώς αυτή η εξυπηρέτηση πολιτικής που θέλει τα νοσοκομεία διαλυμένα, ιδιωτικοποιημένα και υποβαθμισμένα, χρειάζεται τις διοικήσεις. Για την Τρίτη το απόγευμα έχει προγραμματιστεί και έκτακτη συνάντηση στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, στην οποία έχουν κληθεί να μετέχουν όλοι οι φορείς, καθώς, όπως επισημαίνουν, η λειτουργία της δημόσιας υγείας τεινάζεται συνολικά στον αέρα.